Ελάχιστες πλέον ώρες πριν το άνοιγμα της κάλπης όλα φαίνεται να είναι έτοιμα για μια ομαλή εκλογική διαδικασία η οποία θα βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 7 το πρωί ως τις 7 το βράδυ. Στην ψηφοφορία μετέχουν για πρώτη φορά 108.000 νέοι ενώ ειδικά τμήματα έχουν συσταθεί σε όλη την επικράτεια για τους 102.000 ετεροδημότες. Για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού διαβεβαιώνει ο Υπηρεσιακός Υπουργό Εσωτερικών κ. Μανιτάκης ο οποίο παρακολούθησε το πρωί τις Εκπομπέ αποτελεσμάτων. Όλα είναι οργανωμένα, άρτια. Έχουν δοκιμαστεί. Και μπορούμε να εκφράσουμε και οι δύο, πιστεύω, την ικανοποίησή μας με τον τρόπο που εργάστηκαν οι υπηρεσίε του Υπουργείου. Οι οποίε άλλωστε είναι πεπειραμένε αυτό. Αποτελέσματα τα οποία αναμένουν με αγωνία, όπω φαίνεται, οι περισσότεροι πολίτε. Έχω αποφασίσει, έχω βαρεθεί να ακούω τα, τα θα, θα, θα. Βαρέθηκα. Γέρασα που λένε. Τα ίδια και τα ίδια ακούω. Έχουμε απογοητευτεί λίγο με όλη αυτή την κατάσταση, αλλά επιμένω ότι πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε και να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε αυτούς που θα βάλουν ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Στην παρούσα εκλογική διαδικασία δεν χρειάζεται σταυρός προτίμησης, γι' αυτό και μέσα στα παραβάν δεν θα υπάρχουν στυλό. Εφόσον όμως βρεθούν ψηφοδέλτια που θα έχουν σταυρό, δεν θα κρυθούν άκυρα. Πάω. Είναι η πιο απλή η διαδικασία τώρα που δεν έχει και σταυρού, είναι η πιο απλή. Ε, οπωσδήποτε είναι πιο απλή. Πιο απλή είναι. Περιμένουμε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα μέσα σε, στα επόμενα τέσσερα χρόνια να αλλάξει μια κατάσταση 40 χρόνων. Όσοι δεν βρουν το όνομά του στου εκλογικού καταλόγου, πρέπει να εξασφαλίσουν βεβαίω εγγραφή από το δημοτολόγιο τη περιοχή όπου κατοικούν και με αυτή να προσέλθουν σε όποιο εκλογικό κέντρο επιθυμούν. Ακόμη είμαστε σε σκέψη. Το μόνο που ξέρουμε ότι είναι ότι ό,τι και να ψηφίσουμε, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Οι δήμοι έχουν θέσει σε λειτουργία τηλεφωνικές γραμμές για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ οι εκλογείς μπορούν να ενημερωθούν από την επιλογή «Μάθε που ψηφίζεις» που βρίσκεται τόσο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και την ιστοσελίδα κάθε τοπικού Δήμου. Η πρώτη ασφαλής εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αναμένεται στις 9 είτε 9.30 το βράδυ, εφόσον έχει συγκεντρωθεί το 10% των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά κέντρα της επικράτειας. Οι έδρες που θα λάβει κάθε κόμμα θα ξεκαθαρίσουν περίπου τα μεσάνυχτα, εάν δεν υπάρχουν οριακές διαφορές μεταξύ των κομμάτων πανέτοιμος και ο μηχανισμός της Περιφέρειας Κρήτης για την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας και τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από 1149 εκλογικά κέντρα στα οποία αναμένεται να προσέλθουν 530.287 εκλογής. Οι υπηρεσίες μας είναι πανέτοιμες για τη διεξαγωγή των εκλογών. Είμαστε πανέτοιμοι σε όλη την Κρήτη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα κόμματα και το καλύτερο για τη χώρα μας. Από ό,τι βλέπετε έχουμε αποκτήσει απόλυτη εξειδίκευση, το προσωπικό μας έχει προσαρμοστεί, είναι σαν τα σχολιά. Που ρωτά στον μαθητή σε ποιο σχολείο πηγαίνει, στο 178 εκλογικό τμήμα. Και εδώ η περιφέρεια ασχολείται με τις εκλογές.